Στις 13 Φεβρουαρίου από 45,4. Η Νέα Δημοκρατία 21% από 18,4. Έχουμε άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,9 με 4,8. Η Χρυσή Αυγή 4,8 με 4,7. Η ΑΝΕΛ 4,5 με 4,7. Το Ποτάμι 4,3 από 4,6. Το ΠΑΣΟΚ 2,5 από 2,8. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκτός κοινοβουλευτικού συστήματος αυτές τις δημοσκοπήσεις. Το Κηδισό του κ. Παπανδρέου 1,8 από 2, η Ένωση Κεντρών του κυρίου Λεβέντη από 1,4-1,8, η Τελεία 1 από 1,4, άλλο 3,3 από 1,3. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν πτώση. Τι είπες? Όλοι πλην... Λοιπόν, έχουμε μία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ναι. Εδώ λοιπόν αυτό που μπορούμε να πούμε ότι αν γίνονταν σήμερα εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ότι... Τις κέρδισε στις 25 ναι. Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21 ναι. Plus. Έχουμε μια λοιπόν. Πληθώρα κομμάτων μεταξύ 4 και 5% και το ναι. ΠΑΣΟΚ που είναι, φαίνεται ότι ως μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι εκτός ναι. λοιπόν. Βουλής. Για να δούμε τώρα την άποψή σας, κύριε Δραγασάκη, και να κλείσουμε με αυτή, γιατί η ώρα μας τελειώνει. Εγώ ναι. το μόνο που θέλω να πω, καλά, τα για το θέμα των πρόωρων εκλογών δεν το έχετε στις προθέσεις σας. Ναι. Επαναλαμβάνω τη βασική έτσι, θέση, ας το πω, ότι όλες οι μορφές δημοκρατικής ας πούμε, έκφρασης του λαού ή δημοκρατικής λειτουργίας, διότι και τώρα πας σε μια ολομέλεια της Βουλής και να πεις έχω μια συμφωνία, αλλά θα ήθελα... να δούμε αν μπορούμε να την συμμεριστούμε ή να την βελτιώσουμε όλοι μαζί ή να πάει σε μια διάσκεψη των αρχηγών των κομμάτων, αυτό που λέμε. Ναι. Όλα αυτά είναι μορφές δημοκρατικής λειτουργίας. Το να πας σε εκλογές επίσης, το να πας σε δημοψήφισμα. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι αυτά όλα τα έχει κανείς στο μυαλό του. Αλλά δεν παίζεις, δεν κάνεις πολιτικά παιχνίδια με αυτά. Αξιοποιείς το κάθε τι στην ώρα του και με τον κατάλληλο τρόπο και τέτοια. Να σας ζητήσω εγώ κάτι ναι. και θέλω να τοποθετηθείτε σε αυτό. Επειδή και το θέμα του δημοψηφίσματος και το θέμα των πρόωρων εκλογών με πολλών ειδών διατυπώσεις, πάρα πολλά στελέχη, βουλευτές και υπουργοί, όλο αυτό το διάστημα το έβαζαν πάνω στο τραπέζι. Πέστε μου, γιατί το αφήνετε αυτό, αφού τώρα μόλις είπατε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι αυτά δεν είναι πράγματα με τα οποία παίζεις, είναι πράγματα τα οποία τα αποφασίζεις εάν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί παίζετε με αυτά τα ζητήματα. Παίζουν στελέχη και τα λοιπά και δημιουργείται μια σύγχυση γύρω από αυτά τα θέματα. Να δώσω τη δική μου εξήγηση. Καταρχήν η δική μου δουλειά δεν είναι να κάνω κριτικές ή σχολιασμούς ούτε τον παιδονόμο φαντάζομαι. Η δική μου δουλειά είναι να πιέζω τους υπουργούς να μου φέρνουν σχέδια δράσης και να ελέγχω αν υλοποιούνται. Αυτό δεν το θεωρώ άχαρο, μ' αρέσει αυτό το πράγμα αρκεί να το κάνουμε αποτελεσματικά. Δεν τους κατευθύνετε εσείς? Όχι. Εγώ η δουλειά του, όπως το όχι, άλλο λέω, εννοώ εσείς, εννοώ η ηγεσία έχουμε της κάνει κυβέρνησης. Έχουμε κάνει ένα κυβερνητικό, έχουμε κάνει ένα κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, όπου εκεί θα κάνουμε... έχουμε δεν ένα, έχουμε χρόνο, δεν γιατί έχουμε. Είναι πολύ άλλη προχωρημένη φορά, ώρα. Έχουμε αντιγράψει κάποια, έχουμε μελετήσει όχι, κάποια μοντέλα. Όχι, γιατί αφήνει την εντύπωση ότι είναι ό,τι προερίστε. Όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει και ευελιξία και συλλογικότητα. Το σχόλιο λοιπόν που μπορώ να κάνω. Το ποστό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανοποιητικό. Άλλο θέλω να πω. Η κρίση που ζούμε ακόμα, η κατάσταση που ζούμε επιβάλλει όχι μόνο ποσοστά εκλογικά υπέρ του ενός του άλλου κόμματος. Πρέπει να βρούμε τρόπο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία εν κινήσεις. Πρέπει να βρούμε τρόπο οι άνθρωποι να ανακαλύψουν ενδεχομένως και νέους τρόπους, αν δεν κάνουν οι παλιοί συνδικάτα, το ένα το άλλο, να βρουν τρόπους να εκφράζονται συλλογικά οι άνθρωποι, οι αγρότες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι, όλος ο κόσμος. Θέλω μια κοινωνία δηλαδή, δραστήρια, ενεργή, να ευνοεί το καινούριο. Θέλουμε νέες ιδέες, νέες εμπειρίες, νέες πράξεις, καλές λοιπόν. Πρακτικές από όλο τον κόσμο. Για να βγούμε δηλαδή από αυτό το πράγμα στο οποίο έχουμε μπει, άλλο το λέμε τούνελ, άλλο το λέμε τέλμα λοιπόν. Κλπ. Χρειαζόμαστε μια ανάταση. Μία φράση θα πω και τελειώνω. Πέστε τη, γιατί ζούμε, πάμε αργά. Ζούμε. Ναι. Έχουμε προβλήματα που τα συναντούμε σε καιρούς πολέμου, αλλά πρέπει να τα διαχειριστούμε σε καιρό ειρήνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η ανάταση του κόσμου που σε ένα πόλεμο δημιουργείται αυθόρμητα, διότι βλέπεις
αυτό που βλέπεις, σήμερα, σε καιρό σχετικής ειρήνης τουλάχιστον, πρέπει να τον δημιουργήσουμε με όλους τους τρόπους. Με την παιδεία, με την συζήτηση, με το παράδειγμά μας, με όλα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να σας καληνυχτήσουμε. Ωραία.